Σύμμαχος στον αγώνα που δίνει η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας είναι η ΠΕΔ Κρήτης, η οποία ενημερώθηκε μέσω επιστολής για το σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τον αποκλεισμό της περιφερειακής τηλεόρασης από τον Εθνικό Σχεδιασμό για την κάλυψη με τηλεοπτικό σήμα των λευκών περιοχών της χώρας. Πρόκειται για αδικία, τόνισε ο Γιάννης Κουράκης, με την ΠΕΔ Κρήτης να στηρίζει ομόφωνα την Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Θέσαμε υπόψη του σώματος και ψηφίστηκε απόφαση, ψηφίστηκε να στηρίξουμε την Ένωση Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης, τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης, διότι η κυβέρνηση με μια διάταξη προβάλλει τα κανάλια εθνικής εμβέλειας. Αυτό είναι μια αδικία. Πρέπει τα περιφερειακά κανάλια που κάνουν μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Είναι η πεμπτουσία της ενημέρωσης και ενημέρωσης στη σημαίνει δημοκρατία, πλουραλισμός. Αγωνίζονται για να ενημερώσουν στις περιφέρειές τους τους πολίτες για το κάθε τι που συμβαίνει. Ο αποκλεισμός της περιφερειακής τηλεόρασης από τον Εθνικό Σχεδιασμό για την κάλυψη με τηλεοπτικό σήμα των λευκών περιοχών της χώρας έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, με την ΠΕΔ Κρήτης να είναι συμπαραστάτη στον αγώνα που δίνει η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Και οφείλουμε, και το κάναμε αυτό και θα το κάνουμε και πιο έναν τρόπο, να στηρίξουμε έτσι την Ένωση ιδιοκτητών περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης, ούτως ώστε η κυβέρνηση αυτή την αδικία που έγινε να συμπεριλάβει μόνο τα κανάλια εθνικής εμβέλειας στη μετάδοση προγραμμάτων και τα περιφερειακά κανάλια που τόσο πολύ στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο πληροφόρησης, ενημέρωση, πλουραλισμού. Και έτσι το Σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα να αποστείλουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση και ένα ψήφισμα στήριξη προς την Ένωση Περιφερειακών Καναλιών. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, κ. Αντώνης Δημητρίου, σημειώνει μεταξύ άλλων. Πρόκειται για ένα νομικό, κοινωνικό και πολιτικό σκάνδαλο που αγνοεί και υποτιμά όχι μόνο τον ιστορικό και αναντικατάστατο ρόλο που διαδραματίζει στην ελληνική τηλεόραση η τοπική τηλεόραση, αλλά και αυτή την ίδια την ανάγκη των πολιτών της εκτός των τυχών Ελλάδας για άμεση και πρωτογενή ενημέρωση για τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους και τους αγώνες και τις προσπάθειες, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, για την επίλυσή τους.